Κυρίες και κύριοι, συγκλονισμένοι εμείς οι άνθρωποι του Αμάν, θέλοντας να εκφράσουμε το θαυμασμό μας για το μελοποιημένο σλόγγαν της Νέας Δημοκρατίας «Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και την θέλουμε», αλλά και συγχρόνως να βοηθήσουμε, ετοιμάσαμε τρεις διαφορετικές εκτελέσεις του τραγουδιού «Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα» και με υπερηφάνεια σας τις παρουσιάζουμε ευθύς αμέσως. Εκτέλεση πρώτη. Η διασκευή αυτή θα βοηθήσει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να προσεγγίσει τους νυχτερινούς, τους λαϊκούς, θα λέγαμε, ψηφοφόρους της. Εκτέλεση δεύτερη. Αυτή η εκτέλεση θα έχει ως αποτέλεσμα η Νέα Δημοκρατία να πάρει με το μέρος της όλους τους αδιάφορους για τα πολιτικά heavy metalάδες ψηφοφόρους. Καλέ παιδιά, τι λέτε, καλά το κάναμε. Καλά πρέπει, πολύ καλά πρέπει να είναι. Καλά. Εκτέλεση τρίτη. Η διασκευή αυτή, που είναι και η τελευταία που προτείνουμε, θα γνωρίσει τεράστια επιτυχία στους κύκλους των νεαρών 11χρονων, 12χρονων, 13χρονων, άντε 14χρονων κοριτσιών οπαδών του συγκροτήματος των One. Έτσι, η Νέα Δημοκρατία επενδύει στους μελλοντικούς θηλυκού γένους ψηφοφόρους. Χθες το βράδυ, εκεί που περπατούσα, ξαφνικά άκουσα μια φωνή, η οποία με ρώτησε: «Ει φίλε, ναι, σε σένα μιλάω, πες μου σε παρακαλώ, τι υπάρχει?» Τα μάτια και με ρώτησα: «Είσαι σίγουρος, υπάρχει καλύτερη Ελλάδα?» Και τότε ο καθρέφτης μου απάντησε: «Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα?» «Ναι, υπάρχει.» Έρμεα των πολιτικών διαφημίσεων. Σε παρακαλώ. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τη θέλουμε. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τη θέλουμε. Και τη θέλουμε. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί με περισσότερο Αμάν, προεκλογικό Αμάν. Λίγο τοποθετώ, κατασκευάζω κλειδιά και κλειδαριές παντός τύπου. Απλές ασφαλείας, τρίαινες, αλουμινίου, μηχανισμούς εξόπρατας, τωρακισμένες πόρτες. Τοποθετήσεις σέρβις αυθημερών. Κλειδώθηκες απ' έξω? Όχι. Όχι, έγινε φίλε. Άντε, γεια. Σας παρακαλώ κύριε, μην φεύγετε. Κάνω ένα γκάλωπ για την εκπομπή. Αμάν, δύο ερωτησούλες θέλω να σας κάνω μόνο. Αν είναι για δύο ερωτήσεις, ακούω. Έχετε αποφασίσει τι θα ψηφίσετε αυτή την Κυριακή? Ναι.
Ωραία, θέλετε να μας πείτε τι θα ψηφίσετε αυτή την Κυριακή? Ναι. Ναι και ναι, πείτε μας τι θα ψηφίσετε αυτή την Κυριακή. Λυπάμαι κύριε, δύο ερωτησούλες μου είπατε, τις κάνετε και τις δύο. Χάρηκα για την γνωριμία. Γεια σας. Πώς είναι δυνατόν να έχει διασφαλιστεί ένα σωστό πλαίσιο για το χρηματιστήριο και να υπάρχουν ταυτόχρονα πλαίσια. Ντρέπονται, ρε, debate μετά, σου λέει ο άλλος. Τι φωνάζει τώρα. Άσε μας και εσύ, μωρέ, τι φωνάζω και δεν βλέπεις εδώ τι ερωτήσεις τους κάνουν. Το χρηματιστήριο και το χρηματιστήριο. Ρωτήστε τους, ρε, πώς καταφέρει να ζει ο Έλληνας με 150.000 δραχμές το μήνα αυτόν και την οικογένειά του. Να δούμε, θα σας απαντήσουν. Σιγά, ρίση, πατέρα. Σιγά. Σιγά την απορία σου. Εδώ, ρε, συμπαμπάκα. Ο Έλληνας βρήκε τρόπο και κατάφερε να ζήσει με 150.000 δραχμές και αυτός και η οικογένειά του. Και αυτοί δεν θα βρουν τον τρόπο να σου δώσουν μια απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Είσαι με τα καλά σου, δεν θα σκάτσω. Αυτό να πεις. Αυτό να πεις.